Χρειάστηκε να περάσουν πέντε ολόκληρες ώρες από τη στιγμή της ανέβρεσης της Σορού για να ανατραπούν όλα τα αρχικά σενάρια που οδηγούσαν ευθέως την εγκληματική ενέργεια και να αποδειχθεί πως επρόκειτο για αυτοχείρια. Ένα περιστατικό από εκείνα που μόνο σε κινηματογραφικές ταινίες μπορεί να δει κάποιος εκτιλήχθηκε από νωρί το πρωί με επίκεντρο το δασίλειο της πόλης σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων από την Φρότζου Πολιτεία και τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί σε δροσιά και πεντέλη αντίστοιχα. Ένας ηλικιωμένος που έβγαλε βόλτα το σκύλο του λίγο μετά τις 8 το πρωί, εντόπισε στο χωμάτινο δρόμο τη σωρό ενός ατόμου που είχε καλυμμένο το κεφάλι του με μία σακούλα, όπω και τα πόδια του. Μαζί με εργαζόμενους παρακείμενο καταστήματος, ειδοποίησαν την αστυνομία με τους αστυνομικούς που έφτασαν πρώτοι να βρίσκονται μπροστά σε ένα θέαμα που αντίκριζαν για πρώτη φορά. Τη σωρό ενός άνδρα με καλυμμένο το κεφάλι και τα πόδια, με χειροπέδες στο ένα του χέρι, αλλά και ένα περίστροφο ακριβώ δίπλα. Λίγο μετά τις 8 ο δρόμος αποκλείστηκε από τις δυνάμεις της αστυνομίας και ξεκίνησε η διερεύνηση του πιθανού εγκλήματος από την υποδιεύθυνση ασφάλειας Ιωαννίνων. κάνει εξάσκηση στην για απλά πράγματα, τελείως. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων έκαναν την πρώτη έρευνα με τις πρώτες ενδείξεις να οδηγούν ευθέως στην εγκληματική ενέργεια με τα κυριότερα ερωτήματα να αφορούν αν ο άνδρας εκτελέστηκε στο σημείο ή αν μεταφέρθηκε με κάποιο γιο ταχύ με τον δράστη ή τους δράστες να τον πετούν έξω από αυτό. Αυτό άλλωστε ήταν και ο λόγο που από την πρώτη στιγμή άρχισε να γίνεται η εξέταση του υλικού από τι κάμερε ασφαλεία που υπάρχουν στην περιοχή για να διαπιστωθεί αν υπήρξε κάποιο όχημα που να πέρασε από το σημείο που εντοπίστηκε η σωρό. Επειδή τα στοιχεία από τον τόπο του συμβάντο παρέπεμπαν σε κάποιο άγριο φωνικό, ενημερώθηκε σχετικά η Διεύθυνση Βορείου Ελλάδο και κλιμάκιο από το Τμήμα Εγκλιματολογικών Ερευνών από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε με προορισμό Τα Γιάνανη. Επιτόπου έφτασε λίγο μετά τι 11 και η ιατροδικαστή και, μετά από κοινή έρευνα και ανάλυση των στοιχείων, επιβεβαιώθηκε το σενάριο τη αυτοκυρία χωρί αμφιβολία. Αφού στι τσέπε του 50 χρόνου βρέθηκε ένα αναλυτικό σημείωμα που περιέγραφε όχι μόνο του λόγου που επέλεξε να βάλει τέλο στη ζωή του, αλλά και τι λεπτομέρειε για το πώ σχεδίασε να είναι το τέλο αυτό. Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι σε αυτό το σημείωμα έδινε μέχρι και συγκεκριμένε οδηγίε και συστάσει προς τους αστυνομικούς ώστε να είναι προσεκτικοί με το όπλο το οποίο ήταν γεμάτο. 5 ώρες μετά τον εντοπισμό του θύματος. Η αναλυτική έρευνα στο σημείο όπου βρέθηκε η σωρός του ανέτρεψε όλα τα δεδομένα από την αρχή. Ο θάνατος του 50χρονου άνδρα δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια αλλά σε αυτοχειρία. Και αυτό το εξηγεί ο ίδιος σε σημειώματα που βρέθηκαν στις σακούλες που είχε αφήσει δίπλα στο σημείο που βρέθηκε η σωρός του.